Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μήνα και χρόνια πολλά. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Να αυξήσουν το αφορολόγητο που έκτισαν με ηλεκτρονικές πληρωμές για το 2018 μπορούν οι φορολογούμενοι μέσω της φορολογικής τους δήλωσης. Έως αύριο Παρασκευή θα έχουν αποστείλει οι τράπεζες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία για τις συναλλαγές με πλαστικό και ηλεκτρονικό χρήμα που έκτισαν το φορολόγητο του 2018. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών λοιπόν ενημερώνει το κοινό των τραπεζών για όλα όσα πρέπει να γνωρίζει και πώς μπορεί να αυξήσει το αφορολόγητό του για το 2018 κυριολεκτικά στο παραπέντε. Διαβάστε τα όλα στο insider.gr. Τα δημοσιονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, οι παροχές που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση προεκλογικά, τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και η πρόορη αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναμένεται να εξεταστούν στο σημερινό Euro Working Group. Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει το πακέτο των μέτρων που σχεδιάζει στην βάση του υπερπλεονάσματος του 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ που εκτιμά πως έχει στη διάθεσή της. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως τα υπερπλεονάσματα επιτυγχάνονται συστηματικά σε μεγάλο βαθμό μέσω της περικοπής των δημόσιων επενδύσεων αλλά και μέσα από την δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Αλλαγές έρχονται στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων των τραπεζών για το κοινό από σήμερα, 5η 2 Μαΐου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφει, όρο της οποίας αποτελεί και η μείωση του ωραρίου συναλλαγών. Έτσι, το νέο ωράριο, το οποίο ξεκίνησε τυπικά την 1η Μαΐου, είναι από 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, Δευτέρα έως Παρασκευή. Να διευκρινίσουμε πως τα καταστήματα θα λειτουργούν και πέραν αυτού του ωραρίου, αλλά δεν θα εξυπηρετούν το κοινό. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνο και μέσα 773,73 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,06% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.